Όταν βλέπω λοιπόν αυτόν τον χάρτη και μετά λέω τα παραδείγματα που με έχετε ακούσει ακόμα και στη διάλεξη, δεν τα λέμε μόνο εμείς προσωπικά εδώ. Τα οικόπεδα έχουν μια επιφάνεια και τα οικόπεδα της Κύπρου που είναι μεγαλύτερη από το εμβαδόν της Ελλάδος. Και ρωτάω, γιατί μου λες ότι ασχολείσαι με θέματα εθνικά ενώ δεν το ξέρεις καν αυτό. Αυτό τώρα πέρασε, εδώ βλέπετε τα 33 οικόπεδα που είναι και τα 13 οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΣ, βλέπετε και την ελληνική ΑΟΣ με τα 20 οικόπεδα και εδώ είναι που είναι απίστευτο. Όλο αυτό το πακέτο ως ΑΟΣ του ελληνισμού είναι η μεγαλύτερη ΑΟΣ που υπάρχει στη Μεσόγειο. Η μεγαλύτερη ΑΟΣ. Μεγαλύτερη ακόμα και από την Ιταλία. Όταν βάζουμε και τις δύο χώρες. Ναι. 33 οικόπεδα είναι ένα τεράστιος αριθμός και επιπλέον όταν κοιτάζετε τα οικόπεδα τα ελληνικά θα προσέξετε ότι κατά μέσο όρο είναι ακόμα και μεγαλύτερα από τα κυπριακά. Έχουμε μια μεγαλύτερη ΑΟΣ, έχουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ ως κράτος, όχι ως ένωση. Αλλά τι θέλω να σας πω, όταν βλέπετε αυτά τα μεγέθη και βλέπετε επιπλέον ότι αυτά τα οικόπεδα ακουμπάνε τη μέση γραμμή. Δεν είναι οικόπεδα που είναι τραβηγμένα. Ακουμπάν τη μέση γραμμή και στην Αλβανία και στην Ιταλία και στη Λιβύη. Γιατί να μην το ξέρει ο πολιτικός. Και είναι μερικοί που ασχολούνται με άλλα θέματα, υποτίθεται ότι βοηθούν την ελληνική κοινωνία και δεν προετοιμάζουν την ελληνική κοινωνία για αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα έχουν αρχίσει. Στις 13 Νοεμβρίου δημοσιεύτηκαν αυτά τα οικόπεδα, αυτό είναι μια καινοτομία. Λοιπόν, δημοσιεύτηκαν αυτά τα οικόπεδα στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη λεγόμενη Γκαζέτα. Που σημαίνει τι πρακτικά. Ότι η Ελλάδα κατάφερε να αναδείξει 20 οικόπεδα τα οποία βρίσκονται σε διεθνή χωρικά ύδατα ότι ανήκουν στην Ελλάδα ενώ δεν έχουμε κάνει ακόμα ΑΟΣ. Και αυτό να είναι αποδεκτό από τις 28 χώρες που είναι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπα, με προλάβατε εδώ τώρα. Έχετε ακούσει μια κριτική που ασκείτε. Οφείλω να ομολογήσω ότι είστε από αυτούς που από την αρχή λένε ότι έπρεπε ήδη να έχουμε να κηρύξει ΑΟΣ, να έχουμε προχωρήσει, που προχωράνε οριοθετήσεις με τα άλλα κράτη. Υπάρχει όμως ένας αντίλογος ότι αυτά τα οικόπεδα είναι έτσι όπως το περιγράφετε, είναι περίπου στον αέρα. Θέλω να το διευκρινίσετε αυτό απόψε. Γιατί όπως σωστά λέτε εσείς, από τη στιγμή που δεν έχουμε ΑΟΣ επισήμως, ας αφήσουμε τι γίνεται στην ουσία, επισήμως, ενώ με το γράμμα του νόμου. De jure. Ναι, de jure. Είναι στον αέρα, είναι σε διεθνή ύδατα, άρα μπορεί κάποια στιγμή, μπυρ παρά, και οι πολυεθνικές να σου πούνε τι θέλεις, Ελλάδα σε διεθνή ύδατα είναι. Εσείς λέτε ότι μετά από αυτή τη δημοσίευση έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο του εντός εισαγωγικών τεχνικού κενού και δεν είμαστε καλυμμένοι. Δεν είπα αυτό. Αλλά για να είμαστε ξεκάθαροι, αυτό που λέω τώρα είναι ότι αν 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδέχονται τα 20 οικόπεδα που βγάλαμε, τα οποία τηρούν την έννοια της μέσης γραμμής, δεν έχουμε ξεφύγει, και πηγαίνουν βέβαια και ακουμπάνε την Αλβανία, την Ιταλία και την Λιβύη και θεωρούν ότι είναι ορθολογικά τοποθετημένα, σημαίνει ότι ξέρουν ότι εμείς έχουμε προχωρήσει σε συνομιλίες με αυτά τα κράτη. Να σας υπενθυμίσω κάτι. Το 2007 βγήκαν τα οικόπεδα της Κύπρου. Η συμφωνία με το Ισραήλ έγινε το 2010. Δεν βγήκε κανένας να πει τι είναι αυτό το πράγμα και βγάζει οικόπεδα. Στην πραγματικότητα είχαμε αρχίσει ήδη συνομιλίες. Είναι ακριβώς αυτό που γίνεται τώρα και γι' αυτό νομίζω ότι κάνατε και μια διορθωτική κίνηση, γιατί σκεφτήκατε για τις οριοθετήσεις ότι υπάρχει και η τριπλή συμφωνία με το Κάιρο. Άρα η ιδέα ποια είναι, τα βγάζουμε, μετά όμως θα πρέπει να κάνουμε μια οριοθέτηση ακριβώς. Στην πραγματικότητα με την Ιταλία ξέρετε ότι έχουμε μια συμφωνία υφαλοκρηπίδας, άρα μπορούμε να παίξουμε πάνω σε αυτά τα οικόπεδα. Αλλά με την Αλβανία το οικόπεδο 1 την αγγίζει, κατά συνέπεια πρέπει να γίνει μια οριοθέτηση de jure και όχι μόνο de facto, και το ίδιο είναι και με τη Λιβύη. Γιατί αυτό προκύπτει από την νομοθεσία που έχουμε βγάλει με τον νόμο περί υδρογονανθράκων και την τροπολογία. Αυτό όμως που βλέπω εγώ πρακτικά είναι ότι όταν 28 χώρες το αποδέχονται, και να θυμάστε ότι χρησιμοποιήσετε σαν επιχείρημα ότι αυτά είναι πάνω στα διεθνή χωρικά ύδατα. Όλες οι ΑΟΣ είναι ουσιαστικά πάνω στα διεθνή χωρικά ύδατα, άρα δεν είναι ένα φαινόμενο που μας ξαφνιάζει και γι' αυτό το λόγο πρέπει να ανακηρύξουμε την ΑΟΣ, γιατί είναι ένα νομικό βήμα που είναι απαραίτητο για να πούμε ότι εμείς πάμε ως εδώ και μια που είναι και η μέση γραμμή μπορούμε να κάνουμε και οριοθετήσεις. Πείτε μου κάτι για τον πολύ κόσμο.
Ναι. Αν και νομίζω ότι και οι πολιτικοί θα πρέπει να σας ακούνε απόψη. Πώς γίνεται αυτή με τον νομικό τρόπο? Στέλνουμε ένα έγγραφο στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, όπως έχει ακουστεί, όπου καταθέτουμε στίγματα, γεωγραφικό μήκος και πλάτος. Για την ανακήρυξη? Ναι, ναι, επακριβώς. Τι ακριβώς γίνεται? Για εξηγήστε το. Η ανακήρυξη, μπορεί να δείτε και το υπόδειγμα που είναι το ανάλογο από την ανακήρυξη της ΑΟΣ της Κύπρου. Η ΑΟΣ, όταν είναι ανακήρυξη, δεν έχει ποτέ στίγματα. Έχει στίγματα μόνο και μόνο όταν υπάρχουν οριοθετήσεις. Στις οριοθετήσεις πάντοτε υπάρχουν στίγματα. Δεν υπάρχει συμφωνία οριοθέτησης χωρίς στίγματα. Γιατί υπάρχει πάνω κάτω η θέση του κράτους, του άλλου κράτους, και μετά τα στίγματα πάνω στα οποία. Άρα στην ανακήρυξη τι υπάρχει? Ένα νομικό κείμενο που λέει ότι η Ελλάδα δηλώνει προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ότι... Σωστά, σωστά. Και αυτό γίνεται. Ναι, στο οποίο όμως δεν περιγράφει ποια είναι. Καθόλου. Τα... Καθόλου. 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 Άμα κοιτάξετε την ανακήρυξη της Κυπρίου, θα δείτε ότι δεν μπορείτε να εντοπίσετε που είναι. Γιατί είναι απλώς. Δεν κάνουμε το ανάλογο με την υφαλοκρηπίδα, γιατί είναι ένα δικαίωμα ίνισιο. Άρα εδώ, επειδή δεν το έχουμε, πρέπει να το δηλώσουμε ως κυριαρχικό δικαίωμα. Οι οριοθετήσεις, η πρώτη οριοθέτηση που έγινε το 2003 με την Αίγυπτο, είχε 8 σημεία. Άρα άμα κοιτάξετε την συμφωνία, θα δείτε ότι έχετε τα 8 στίγματα. Εμείς όταν θα έχουμε τις συμφωνίες, ας πούμε έχουμε συμφωνία με την υφαλοκρηπίδα με την Ιταλία, έχουμε τα στίγματα, και γι' αυτό μάλλον ο χάρτης που βλέπετε εδώ είναι ο αληθινός εντελώς επίσημος σε σχέση με την Ιταλία, γιατί είναι ακριβώς τα στίγματα που έχουμε βάλει. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν έχουμε στις οριοθετήσεις, βάζουμε στα στίγματα, συναόζει απλώς είναι το νομικό βήμα, όπου εκεί γράφουμε και το πρόστιμο που μπορεί να έχει κάποιος όταν παραβιάζει την ΑΟΣ για οργανισμούς ζωντανούς ή μη, δηλαδή π.χ. υδρογονάβκες. Άμα δεν έχουμε κάνει τίποτα ως κράτος, τότε οποιοδήποτε μπορεί να είναι στα διεθνή χωρικά ύδατα χωρίς κανένα πρόβλημα, μόλις κάνουμε ΑΟΣ, ακόμα και όταν κάνει αλία, είναι υποχρεωμένος ή να δηλώσει ότι θα κάνει αλία και να πάρει μια άδεια ή να πληρώσει ένα ποσοστό, και αν δεν το κάνει θα φάει ένα πρόστιμο. Αυτό είναι γραμμένο μέσα στην θέσπιση. Άμα είναι, θα σας ξαναστείλω και ένα υπόδειγμα για να δείτε ακριβώς. Ερώτηση. Ότι είναι πρέπει να την κάνουμε πλέον εδώ που φτάσαμε την ανακήρυξη? Κάτι γνώμη σας? Θεωρείτε ότι καθυστερούμε πια? Όχι, όχι. Ότι ελπίζω να αστείευεστε και το βάζω στο χιούμορ σας. Έχουμε καθυστερήσει εδώ και χρόνια. Άμα το πω τώρα ότι καθυστερούμε, δεν είναι πια. Ωραία. Άρα, η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι αυτά τα οικόπεδα, δεν υπάρχει εταιρεία που θα μπει στα οικόπεδα άμα δεν έχει επίσημη οριοθέτηση. Έναν πολύ απλό λόγο. Οι εταιρείες φοβούν πάρα πολύ τις αλλαγές. Όπως και εσείς φοβάστε τις αλλαγές όταν λέτε για τις εκλογές, οτιδήποτε σε αυτό το τομέα. Φοβούν ότι άμα δεν έχει ξεκαθαρίσει η θέση για ένα οικόπεδο, και βλέπετε τα δικά μας τα οικόπεδα, ειδικά νότια της Κρήτης, από το 16 έως το 20, ακουμπάνε όλα πάνω στη μέση γραμμή. Άρα κάποιος μπορεί να πει, αν ξαφνικά η Λιβύη, εφόσον δεν έχει κάνει συμφωνία, πει ότι εγώ θέλω να μπω στο 18. Τι θα κάνουμε? Είναι πολύ απλό. Θα περιμένει να υπάρχει μια επίσημη οριοθέτηση για να μπορέσει να μπει μέσα. Αν θέλετε να κοιτάξετε λοιπόν το ανάλογο, θα δείτε ότι τα οικόπεδα τα οποία έχουν συμβόλαιο, θα το δούμε και σε άλλο χάρτα, με είναι στο 2, 3 και 9 και στο 10, 11 και 12 της Κύπρου, είναι όλα οικόπεδα που είναι πάνω σε γραμμές οριοθέτησης όπου έχουμε κάνει συμφωνίες. Άρα δεν έχουμε βάλει ποτέ εταιρεία που να είναι στο οικόπεδο πριν την οριοθέτηση. Σαφές. Που σημαίνει πρακτικά ότι εφόσον είχαμε τα κότσια, γιατί πρέπει να το πούμε αυτό, εντάξει, και το λέω τώρα σε σχέση και με τον Τάσο Παπαδόπουλο, για να είμαστε και λίγο στη συνέχεια του έργου του, τα οικόπεδα της Ελλάδος έχουν το ύφος του Τάσου. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό? Είναι οικόπεδα που όντως για το 1, 2, 4, 5 και το 16 στους 20 ακουμπάνε τη μέση γραμμή. Αυτό θέλει να πει ότι είναι μια γεωπολιτική επιλογή, γιατί θα μπορούσαμε να είχαμε βγάλει τα οικόπεδα όλα τα ίδια. Πάρτε τα 20 και βγάλετε όλα αυτά που ακουμπούν τη μέση γραμμή. Αυτά θα το ονόμαζα οικόπεδα κότας. Είναι τα οικόπεδα που βγάζεις όταν δεν είσαι και πολύ σίγουρος. Εδώ λοιπόν το κάνουμε και αυτό μας συμφέρει. Και άμα προσέξετε λοιπόν τα οικόπεδα που έχουν ήδη συμβόλαια στην Κύπρο, εντελώς τυχαία είναι τα οικόπεδα που είναι κοντά στη γραμμή οριοθέτηση, για να μην πω όταν είναι πάνω στη γραμμή οριοθέτηση.